Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική παραγωγή, την όπερα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό της Κρήτης τον περασμένο χειμώνα, φέρνει στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο του Ηρακλείου. Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής υπογράφει την ιστορική και πολιτική όπερα. Φέτος έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στα Χανιά. Να το δούμε στα Χανιά εδώ, στο χώρο που έζησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, περνώντας από τους χώρους τους ίδιους, από εκεί που εμπνεύστηκε και ο συνθέτης, και βέβαια βασισμένο σε μια βιογραφία του Νίκου του Παπαδάκη που περιλαμβάνει με πληρότητα και ορθότητα όλη τη ζωή του Εθνάρχη. Το δραματικό υλικό της όπερας αντλείται κυρίως από την πολυτάραχη ιστορική περίοδο 1910-1923, αναδεικνύοντας συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα της εποχής, όπως την ανόρθωση της χώρας, τους Βαλκανικούς πολέμους, τον εθνικό διχασμό, τη μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης. Οι νίκες και οι ήττες, τα μίση και τα πάθη, η ανθρώπινη πλευρά και οι έρωτες του εφίους ηγέτη παρελάβουν σε μια καταιγιστική μουσική σύνθεση και φωτίζουν μια πολυτάραχη εποχή. Η σύνθεση αυτή είναι εξαιρετικά πρωτότυπη, καθώς είναι μια απόπειρα να αποδοθούν όχι μόνο τα ιστορικά στοιχεία και τα γεγονότα της περίοδου, αλλά και η προσωπικότητα του μεγάλου ηγέτη. Η όπερα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο είναι μια παραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, που παρουσιάζεται στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και την ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ. Μία μεγάλη ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη, με σολίστες, με σκηνικά, μεγάλη χοροδία και μία εξαιρετική σκηνοθεσία που θα επιτρέψει σε όλους τους Χανιώτες την Τετάρτη 26 Ιουλίου στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου με είσοδο ελεύθερη να δούνε τον Ελευθέριο Βενιζέλο διαφορετικά. Ένα Ελευθέριο Βενιζέλο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και νομίζω ότι θα αφήσει και ένα αποτύπωμα ισχυρό και στο μέλλον. Η παράσταση ανεβαίνει στα Χανιά με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος.